Ως έργο εθνικής σημασίας και εθνικού επίπεδου, χαρακτηρίζεται το έργο ανακατασκευής του βόρειο-δυτικού άξονα Κρήτης, σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε ο Υπουργός Υποδομών Κώστας Κραμανλής, ο οποίος αναμένεται να επισκεφθεί το νησί μας τον ερχόμενο μήνα. Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο βόρειο-δυτικός άξονας αποτελεί προτεραιότητα. Είναι το τελευταίο αναπτυξιακό οδικό έργο, το οποίο δεν έχει γίνει στη χώρα μας και πρέπει να γίνει. Ωστόσο όμως, με τη γλώσσα της αλήθειας θα κινηθούμε και θα πορευτούμε και πορευόμαστε από την ώρα που αναλάβαμε διακυβέρνηση του τόπου μέχρι και σήμερα. Στο ΒΟΑΚ δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα από την προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχουν ευθύνες και στις δικές μας παλιότερες κυβερνήσεις τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, τώρα με τα ψέματα δεν κάνει κανείς πολιτική. Κακά τα ψέματα, ήμασταν στα πρόθυρα του να προχωρήσουμε και ξαναγυρνάμε από την αρχή. Δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιο λόγο ξαναγυρνάμε από την αρχή. Θέλουν να συζητήσουν με εργολάβους που θα αναλάβουν το έργο, θέλουν, εν πάση περιπτώσει, η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση της αριστεράς, έδειξε δείγματα γραφής και στα δημόσια έργα. Το αξιοσημείωτο στοιχείο στη σχετική υπουργική απόφαση είναι ότι ο χαρακτηρισμός αυτός ως εθνικού έργου αφορά στο σύνολο του βόρειο-δυτικού άξονα Κρήτης από Κίσαμο μέχρι Σιτία και όχι μόνο στο κομμάτι Χανίων Αγίου Νικολάου και ανεξάρτητα από τη συμβάση υλοποίησης και τις διαγωνιστικές διαδικασίες που δρομολόγησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Με μια ωριμότητα πρέπει να δούμε όλα τα δεδομένα, γι' αυτό το λόγο και Δευτέρα το μεσημέρι έχω μια σύσκεψη με τον κύριο Καραμαλή στο Υπουργείο του, για να έχουμε μια μακροχελή ενημέρωση για τα πάντα και βεβαίως με τη δέσμευση που ήδη είναι γνωστή θα επισκεφθεί και ο ίδιος την Κρήτη για να ακοινώσει τα βήματα, το οδηπορικό που θα ακολουθήσουμε ως νέα κυβέρνηση για να τρέξουμε το έργο αυτό που λέγεται ΒΟΑΚ. Κατά τη γνώμη μου, με την τακτική που ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία, να πάει πίσω το έργο και αυτό σαν πολιτική ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ουσιαστικά ξαναρχίζουμε από το μηδέν. Ξαναρχίζουμε από την αρχή. Κοροϊδευόμαστε. Ποιος κοροϊδεύει τον κρητικό λαό? Θα πρέπει να δούμε πρώτα απ' όλα άμεσα μέτρα αστυνόμευσης, για να μην έχουμε τόσα δυστυχήματα, και επίσης να δούμε σε τοπικά σημεία τι μπορεί να γίνει. Διότι αυτή τη στιγμή να αρχίσουμε να μελετάμε ΒΟΑΚ και μέχρι να κατασκευάσουμε ένα καινούριο ΒΟΑΚ θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια. Πρόκειται για μια εξέλιξη ορόσημο, καθώς σηματοδοτεί την αυτόματη αναγωγή του ΒΟΑΚ σε έργο πρώτης προτεραιότητας από πλευράς χρηματοδοτήσεων. Παράλληλα, η υπαγωγή του σε ένα ειδικό καθεστώς γραφειοκρατικών διαδικασιών σημαίνει πρακτικά πιο σύντομους χρόνους για την έκδοση κριτικών αποφάσεων και αδειών, αλλά και διευθέτηση των απαλωτριώσεων. Για μας αποτελεί προτεραιότητα, ένα, με ρεαλισμό θα δούμε όλα τα ενδεχόμενα, όλες τις πιθανές λύσεις, όλα τα σενάρια τα οποία εξετάζει με απόλυτη υπευθυνότητα η ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Θα αυξηθεί η κίνηση της Κρήτης τόσο πολύ που ουσιαστικά οι δρόμοι δεν φτάνουν. Σε άλλα κράτη, σε άλλα μέρη, τι κάνουν? Κάνουν μέσα μαζικής κοινωνίας. Άρα λοιπόν θέλουμε, πιστεύουμε και ως μέρα 25, αλλά και ως επιχειρηματίας, οικονομολόγος, ότι χρειαζόμαστε ένα τρένο, το οποίο, ένα ταχύ τρένο, το οποίο είναι εύκολο να γίνει ουσιαστικά από την Σιτία μέχρι τα Χανιά. Ζητούμενο πάντως παραμένει το τι τελικά θα συμβεί σε επίπεδο χρηματοδότησης, πέρα από τις ποικίλες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το ζήτημα για διόδια ή μη.